Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε μια πολύ ωραία επιστολή σήμερα. Μια πολύ ωραία ιστορία σήμερα. Η οποία, όπως θα έχετε ήδη διαβάσει, έχει τίτλο «Έκανα coming out για να ανακαλύψω πως μόνο καλά λόγια θα άκουγα από τους φίλους μου». Θέκλα καλησπέρα. Χρησιμοποιώ ενικό και παραλείπω τίτλους, για παράδειγμα να σε αποκαλέσω κυρία, όχι από έλλειψη σεβασμού, αλλά και γιατί μου αρέσει περισσότερο και επειδή έχω παρακολουθήσει αρκετά βίντεό σου και νιώθω μια οικειότητα ασχέτως αν εσύ αγνοούσες μέχρι πριν λίγο την ύπαρξή μου. Επιπλέον είμαστε της ίδιας γενιάς πάνω κάτω. Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα από μυαλού Είμαι από τους ανθρώπους που δεν πιστεύει σε ψυχές, καρδιές και λοιπά και σε σε θρησκείες, μαντίες, προφητείες και οτιδήποτε παρά μόνο στο ανθρώπινο μυαλό. Άρα θα ήθελες από μυαλού να με ευχαριστήσει. Θα ήθελα από μυαλού να σε ευχαριστήσω που υπάρχει, που μεταδίδει γνώσει και βάζει τα λιθαράκια σου ή και τα θεμέλια πολλέ φορέ, με την έννοια πώ ενημερώνει για θέματα στα social, με τα οποία δεν έχει ασχοληθεί άλλο ελληνόφωνο ειδικό, για μια καλύτερη κοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Είμαι σίγουρη όμω ότι και άλλοι ελληνόφωνοι ειδικοί ασχολούνται. Λέει το όνομά του: Είμαι ο Τάδε πρόσφατα ολοκλήρωσα το 43ο κύκλο μου γύρω από τον ήλιο, δηλαδή είναι 43 ετών και πριν ένα χρόνο ολοκλήρωσα ένα μεγάλο κύκλο στη ζωή μου, αυτό του closeted gay, του gay στην δουλάπα, του κρύφου ομοφιλόφιλου. Μεγάλωσα, ζω και εργάζομαι σε ένα χωριό το οποίο είναι ένα υπερβολικά συντηρητικό μέρος. Τα σεξιστικά σχόλια δίνουν και παίρνουν και η παραμικρή queer ενέργεια από κάποιον τουρίστα που έχω περάσει, ίσως περάσει από το χωριό γίνεται αντικείμενο χλεβασμού και θέμα συζήτησης. Άρα έχεις μεγαλώσει σε ένα ομοφοβικό μικρό κοινωνικό περιβάλλον. Μικρή κοινωνία και ομοφοβική. Στα σχολικά μου χρόνια είχα την τύχη ή μπορεί και την ατυχία, σε αντίθεση με δύο άλλα αγόρια του σχολείου, να μην είμαι θηλυπρεπής και αυτό βοήθησε ώστε να αποφύγω το bullying. Λε και την ατυχία, γιατί ίσω αν ήσουν πιο θηλυπρεπής και, και δεχόσουν ένα bullying να είχε καλύτερη πορεία ζωή σου, δηλαδή τον bullying να σε ανάγκαζε τρόπον την να είσαι πιο δυναμικό, δεν ξέρω πώ το εννοεί. Θυμάμαι άπειρες συζητήσεις για το πώς τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν να γιατρευτούν με ορμονικές θεραπείες ή δεν ξέρω τι άλλο τη δεκαετία του 90 από μια κοινωνία με πλήρη άγνοια. Στο μεταξύ, τα συγκεκριμένα παιδιά ήταν και είναι υπερβολικά κοινωνικά ισορροπημένα και με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Επειδή δεν ήθελα να έχω την τύχη τους, επειδή μπορούσα να κρυφτώ και επειδή δεν γνώριζα αν είμαι ομοφιλόφιλος ή αμφιφιλόφιλος, επέλεξα αρχικά να δοκιμάσω σχέσεις με το αντίθετο φίλο. Πάντα όμως με κορίτσια που έκαναν το πρώτο βήμα εκείνα. Δεν υπήρχε περίπτωση να την πέσω εγώ. Αν και μου άρεσε και μου αρέσει ακόμη να φλερτάρω και με ερωτική διάθεση με γυναίκες. Και hm. και έχει και οι άνδρε που το κάνουν, να φλερτάρουν και με γυναίκε με ερωτική διάθεση, έτσι για να πάρουν και λίγη ναρκιστική τροφοδοσία, ίσω. Λέω τώρα εγώ. Όλε αυτέ οι εντό εισαγωγικών σχέσει, μηδενιά εξαιρουμένη, έμειναν στο πρώτο ραντεβού ή συνεχίστηκαν ω απολύτω φιλικέ. Εγώ θα σα συμβούλευα του γκέι άνδρε να μην φλερτάρετε με ερωτική διάθεση τι τρέιτ γυναίκε. Ή άμα τις φλερτάρετε να το ξεκαθαρίζετε πώ είστε γκέι, να μην μπερδεύονται οι κοπέλε. Με, με, με όλη μου την αγάπη και με όλο μου το νου σου το συμβουλεύω, φίλε. Κατά τα φοιτητικά μου χρόνια συνέχισα περίπου στο ίδιο μοτίβο και παρότι πλέον ζούσα στην Αθήνα, δεν είχα καταφέρει να αποβάλω την επαρχιώτικη νοοτροπία με την οποία είχα μεγαλώσει και από τι οποία τα στερεότυπα αδυνατούσαν να πενκλοβιστώ. Αν και αποδοκτή, αν και αποδεκτός από του νέου φίλου μου που ήταν αποκλειστικά Αθηναίοι, ένιωθα σαν ξένο σώμα στην παρέα. Ένα άλλο στοιχείο που με κρατούσε μακριά από την αποκάλυψη ήταν και το γεγονό ότι έκανα παρέα και με μία από τι αδελφέ μου και ο φόβο μου πω αν έβγαινα έξω από την τουλάπα, αν έκανα coming out, αυτό θα, θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή τη. Γενικότερα υπολογίζω πολύ μην τυχόν και οι πράξεις μου έχουν επιπτώσει στις ζωές των αγαπημένων μου προσώπων. Τώρα πώς το δικό σου coming out θα είχε επίπτωση στη ζωή της αδερφής σου. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι σημασία έχει άλλο εσύ, άλλη αδερφή σου. Μία κοπέλα που έχει αδερφόν γκέι αυτό την κάνει να είναι λιγότερο εκτιμητέα, λιγότερο σεβαστή, λιγότερο αξιαγάπητη. Εδώ έρχονται οι παλαιολυθικές αντιλήψει ή συντηρητικέ που σου φυτεύτηκαν μεγαλώνοντα στο χουριό σου. Αυτό ήταν πιθανότατα και ο σημαντικότερο λόγο που καθυστέρησα τόσο να κάνω coming out, αφήνοντα του όλου να πιστεύουν πω είμαι ντροπαλό με το άλλο φίλο, αλλά και πω υπήρχαν και καλά περιστασιακέ σχέσει. Χωρί να το επιδιώκω, έβγαινα αρκετά συχνά ραντεβού με διάφορε κοπέλε και αυτό βοηθούσε στο να νομίζουν πω κάτι κάνω αν και ποτέ μου δεν απάντησα θετικά σε σχετικέ ερωτήσει. Οι καημένε οι κοπέλε που βγαίνει μαζί του όμω ραντεβού, που έτρωγαν μια απογοήτευση μετά την άλλη, δεν τη σκεφτόσουν Ενώ η μια κοπέλα μετά την άλλη έτρωγαν απογοήτευση που έβγαινα ραντεβού μαζί σου. Αυτέ δεν τη σκεφτόσουν να. Σκεφτόσουν μόνο την αδερφή σου. Μην τυχόν και κάνει ζημιά στην αδερφή σου. Στι κοπέλε με τι οποίε έβγαινε ραντεβού, δεν σκεφτόσουν να μήπω έκανε ζημιά. Να ο συντηρητικό τρόπο σκέψη. Μα βάζει παροπίδε, όλου του ανθρώπου αγαπάμε, όλου του ανθρώπου σεβόμαστε, όλου του ανθρώπου προστατεύουμε. Ο πατέρα μου ήταν ένα σχετικά προοδευτικό άνθρωπο, αλλά θεωρώ πω θα τον στεναχωρούσαν σχόλια που θα άκουγε στο καφενείο για το γιο του. Ευτυχώ ή δυστυχώ δεν το έμαθε ποτέ, αφού αρρώστησε και πέθανε αμέσω μόλι γύρισα στο πατρικό μου έπειτα από τι σπουδέ μου. Η μάνα μου ήταν ο άνθρωπο που την έννοιαζε μόνο η ευτυχία τη οικογένεια τη αλλά ήταν ήδη πολύ ταλαιπωρημένη για να την επιβαρύνω και με δικές μου σκοτούρες. Νοσηλεύτηκε αρκετές φορές σε ψυχιατρίο την τελευταία πτυαετία της ζωής της και είχε τραγικό θάνατο. Άρα είχε ψυχιατρικά θέματα η μαμά σου και γι' αυτό δεν ήθελε να τη το πεις. Αυτό το καταλαβαίνω, αυτό το καταλαβαίνω. Τότε, μετά το θάνατο της μητέρας μου, μάζεψα τα κομμάτια μου και πήγα να βρω τον εαυτό μου στο εξωτερικό. Εκεί είχε εγκατασταθεί νωρίτερα η αδερφή μου ω ερωτική μετανάστρια. Αυτό που βρήκα εκεί ήταν τελείω διαφορετικό από τι προσδοκίε μου, καθώ έμπλεξα πάλι σε μια μικρή κοινωνία από Έλληνε και Κύπριους που το κουτσομπολιό πήγαινε και ερχόταν και όλοι ήξεραν να πάσα στιγμή. Πού είσαι και τι κάνεις. Α, α, όταν πάμε στο εξωτερικό δεν κάνουμε παρέα με του Κύπρου και του Έλληνε μόνο, κάνουμε με όλου. Εκεί γνώρισα πρώτη φορά ανοιχτά ομοφυλόφιλα ζευγάρια που ζούσαν ευτυχισμένα τη ζωή του και μάλιστα συνέπεσα και με τη θεσμοθέτηση του γάμου και τη τεκνοθεσίας στη χώρα εκείνη. Ζήλεψα, αλλά και πάλι αυτό ο φόβο για τον αντίκτυπο στη ζωή τη αδερφή μου με σταματούσε να βγω από την τουλάπα. Γονεοποιημένο, γονεοποιημένο, γονεοποιημένο. Έχουμε ολόκληρο playlist εδώ στο κανάλι για τα γονιόποιημένα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία αναλαμβάνουν ευθύνε γονιού και γίνονται σαν γονεί προ τα αδέρφια του. Φοβόμουν πω μπορεί και να ήμουν η αιτία να οδηγηθεί σε χωρισμό, καθώ ο άντρα τη φαινόταν αρκετά συντηρητικό και ομοφοβικό. Δεν γνωρίζω αν πραγματικά ήταν. Τελικά, χώρισε για άλλο λόγο η αδερφή μου και αρρώστησε κιόλα στην πορεία. Φυσικά στάθηκα δίπλα της σε όλη την περιπέτειά της, βάζοντας τα δικά μου θέλω σε δεύτερη μοίρα, αφού δεν είχε άλλον άνθρωπο κοντά της. Η άλλη αδερφή μου είχε μεταναστεύσει σε μια άλλη χώρα, στην Ευρώπη. Και αφού λοιπόν πέρασε η περιπέτεια της υγείας της μου και θεωρητικά ξέφυγε τον κίνδυνο, ήρθε η ώρα να ασχοληθώ και με εμένα... Στο μεταξύ, η αδερφή μου είχε κάνει σχέση με έναν πολύ συντηρητικό άνδρα και με πολύ οπισθοδρομικέ απόψει, τον οποίο βέβαια τη το γνώρισα εγώ, καθώ κάναμε λίγο παρέα. Ρε, τι γνώρισε την αδερφή σου, οπισθοδρομικό άνθρωπο. Ακαλά. Έτσι, το ελληνικό μέτωπο ήταν για άλλη μια φορά προσπέλαστο, αλλά αποφάσισα πω στη δεύτερη χώρα υπάρχει ελπίδα. Πήγα λοιπόν ταξίδι να επισκεφτώ τη μεγαλύτερη μου αδερφή. Κύριο σκοπό του ταξιδιού να μοιραστώ επιτέλου με κάποιον δικό μου άνθρωπο το μυστικό μου. Δεν είχα καμία αμφιβολία και κανένα φόβο για τυχόν απόρριψη, καθώ η αδερφή μου είναι το αντίθετο του πουριτανισμού και στο παρελθόν είχε κάνει ό,τι τρέλα μπορεί να κάνει ένα νέο άνθρωπο. Όμω το τραπέζι υποδοχή μου, ένα από τα πρώτα θέματα, ήταν η γνωριμία λίγη ώρα πριν του γαμπρού μου με το σύζυγο του εργοδότη του, που συνοδεύτηκε με περιπεχτικά σχόλια για του γκέι. Σε βιντεοκλήση δε που ακολούθησε με του γονεί του στην Ελλάδα, ακούστηκαν λέξει που προσβάλλονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Άρα, εσύ πήγε να δει την αδερφή σου για να τη πει ότι είσαι γκέι και σε πρόλαβε ο γαμπρό σου, άρχισε με την ομοφοβία και τα ομοφοβικά σχόλια. Όπω καταλαβαίνει, η πραγματικότητα προσγειώνει τη φαντασία ανορθόδοξα και το όνειρο να συστήσω την ερωτική μου ταυτότητα στην αδερφή μου, όσο υπερβολικό και αν ακούγεται, έτσι το έβλεπα σαν όνειρο, αναβλήθηκε για σχεδόν ένα χρόνο. Άμα δεν μπορεί να μιλήσει για κάτι τόσο ουσιώδες όπω τον ερωτικό σου προσανατολισμό, δεν μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά με του άλλου ανθρώπου. Είναι σαν να έχει ένα παραπέτασμα που σε κρατάει σε απόσταση από τον άλλο άνθρωπο. Έμοιαζε πολύ ευτυχισμένη εκείνη τη στιγμή η αδερφή μου για να χαλάσω το δικό τη όνειρο που το ζούσε. Σε κάποια φάση λίγο αργότερα, σε μια έντονη συζήτηση, χωρί να το προγραμματίσω. Αποκάλυψα στη νεότερη αδερφή μου ότι είμαι ομοφιλόφιλο. Πάνω στην κουβέντα έκανα την αποκάλυψη και μπορώ να πω πω το πρώτο 24ωρο ήταν αρκετά αμήχανο. Σχεδόν μετά νιώσα που το είπα. Ο λόγο, η προτροπή τη αδερφή μου, από την ανάγκη τη να με προστατέψει, λε εσύ, από την ομοφοβία τη, λέω εγώ, να κάνω μεν ό,τι θέλω, αλλά να μην αποκαλύψω τίποτα στον περίγυρο στον τόπο μου, γιατί μόνο κακό μπορεί να μου κάνει και μπορεί να δεχθούν επίθεση, εγώ, το σπίτι μας, η δουλειά μας κλπ. Επίσης μου είπε πως θα το κρατούσε κρυφό από τον σύντροφό της γιατί φοβόταν την αντίδρασή του. Ομοφοβικά η αδερφή σου φίλε. Η άλλη αδερφή μου η μεγαλύτερη μου είπε πως είναι σύμφωνη με ό,τι αποφασίσω να κάνω. Και αφού ενημερώθηκε από επιστημονικά άρθρα και έρευνε για το θέμα, κάναμε μια συζήτηση για το πώς το βίωσα όλα αυτά τα χρόνια. Και έπειτα Όλες οι σχετικές αναφορές τις περιορίζονται σε ευχές για να βρω έναν άνθρωπο να ζήσω μαζί του ευτυχισμένα. Για κάποιο λόγο θεωρεί απαραίτητη τη συγκατοίκηση με έναν σύντροφο, κάτι που εμένα δεν με απασχολεί. Ε, ναι, να είσαι γκέι, αλλά να είσαι σοβαρό γκέι, παντρεμένο, όχι ελεύθερο. Καταλαβέ. Μπορεί να μην το σκέφτεται και έτσι, αλλά εμένα. λακή. Έχω το λάκι στα πόδια μου. Αλλά εμένα εκεί πάει το μυαλό μου. Λες για κάποιο λόγο θεωρεί απαραίτητη συγκατοίκηση σε ένα σύντροφο κάτι που εμένα δεν με απασχολεί. Μια... Πώ θα ήταν μια καλή ευχή από την αδερφή σου, Θέλω να είσαι χαρούμενο. Εύχομαι να είσαι χαρούμενο. Εύχομαι να κάνει ό,τι σε κάνει ένα χαρούμενο. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ούτε να είσαι με άντρα, ούτε να είσαι με γυναίκα, ούτε να το πει, ούτε να μην το πει. Θέλω να είσαι χαρούμενο. Η πανδημία σχεδόν πέρασε και τα ταξίδια επανήλθαν στην κανονικότητα. Αυτό που λατρεύω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι να ταξιδεύω. Έτσι λοιπόν σε κάποια φάση έφτιαξα βαλίτσα για ένα 40 ημέρο ταξίδι σε μου λέει τις, τους προορισμούς αλλά θα τους διαβάσω για να μην προδώσουν ταυτότητά του. Οι προορισμοί αυτοί είναι από τους πιο gay friendly προορισμούς της Ευρώπης και επιλέχθηκαν στοχευμένα. Καθώ οι γνωριμίες με ανθρώπου τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι πολύ εύκολες. Η επαφή μου και οι συζητήσει μου με πολλού γκέι, ειδικά η τόση ελευθερία που απολαμβάνω στου προορισμού αυτούς και η ευεξία που μου προσέφερε αυτό το ταξίδι, στάθηκαν η αφορμή ώστε λίγο πριν τελειώσει να κάνω το coming out μου σε σχετική ανάρτηση στου λογαριασμού μου στα social. Λοιπόν, έχω εδώ την ανάρτηση. Ακριβώ. ...όπως την έκανε. Τι υπέροχο συνέστημα να είσαι σε ένα μέρος... ...το οποίο σε βοηθά τόσο πολύ να είσαι ο εαυτός σου. Είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους τους α, καταπληκτικούς ανθρώπους... ...που έχω γνωρίσει σε αυτό το μεγάλο ταξίδι... ...οι οποίοι με δίδαξαν να καταλαβαίνω τον εαυτό μου... ...να αποδέχομαι τον εαυτό μου... Και να μην ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Προτού, για αυτούς που δεν κατάλαβαν, αυτό είναι το coming out μου. Ωραία φάση, ε? Το γράψε <laughs> στα social. <laughs> καλό, καλό, καλό. Κάποιοι με ρώτησαν γιατί δεν τους είπα από κοντά. Γιατί τώρα ένιωσα έτοιμο, του είπα. Οι πιο στενοί μου φίλοι, γιατί δεν του το είπα νωρίτερα. Και πάλι η απάντηση ήταν: Γιατί τώρα ένιωσα έτοιμο. Και περίμενα, ήμουν έτοιμο να νιώσω εκείνη την αμηχανία που είχα νιώσει όταν το είπα στι αδερφέ μου. Όμω αυτό που έζησα δεν έχει προηγούμενο. Υπήρξε ένα καταιγισμό μηνυμάτων από παλιού συμμαθητέ, συμφοιτητέ, συναδέλφου, σειρέ στο στρατό, φίλου, συγγενεί, που όλοι είχαν να μου διηγηθούν ιστορίε και αναμνήσεις που είχα μαζί μου. Έλαβα τόση ευθονή αγάπη που άρχισα να κλαίω με αναφιλητά από χαρά μέσα στο τρένο που βρισκόμουν και γύρω μου νόμιζα πω έπαθα κάτι και έσπευσα να με βοηθήσουν. Ένα χρόνο μετά και ακόμη λαμβάνω μόνο θετική ενέργεια και μπορώ να πω πως είναι σαν να ξαναγεννήθηκα. Και εκείνο που με εξέπληξε είναι πως οι κοντινότεροι μου άνθρωποι δεν είχαν υποψιαστεί κάτι. Όπω μου είπαν οι περισσότεροι, πίστευαν πω αν ήμουν γκέι θα του το έλεγα χρόνια νωρίτερα, γιατί είμαι ένα πολύ ανοιχτόμυαλο και προοδευτικό άνθρωπο. Ωρες ώρε σκέφτομαι πω απλώ κάποιους δεν του παίρνει, δεν τολμούν να μου πούν κάτι αρνητικό, καθώ δίνω την αίσθηση του άτρου του, ασχέτω αν πραγματικά δεν είμαι. Όλα αυτά τα γράφω από τη δική μου προσωπική ανάγκη να τα πω σε ένα μη ΛΟΑΤΚΙ άτομο όπως είσαι εσύ, που γνωρίζει καλά και που μπορεί να καταλάβει πώς αισθάνομαι. Και κυρίως σε κάποια που μπορεί να μεταδώσει τα συναισθήματα ενός γκέι που σταμάτησε να κρύβεται. Αν και γνωρίζω πολύ καλά πως έχεις κάνει πολλά σχετικά με την ομοφιλοφιλία βίντεο. Θέλω να τα πω σε ΛΟΑΤ και άτομα που ζουν στην Τουλάπα και φοβούνται να μιλήσουν, καθώς και στις οικογένειες που φοβούνται να αποδεχθούν τα παιδιά τους σκεπτόμενες το τι θα πει ο κόσμος έχασα σχεδόν 30 χρόνια ελευθερίας για να διαπιστώσω πως ο κόσμος μόνο καλά είχε να πει. Και εγώ απάντησα στο φίλο ότι είναι τέλειο το κείμενό του, το διάβασα, το σημείωσα για βίντεο και του λέω «Είσου γονεομεπιανό παιδί με τις αδελφές σου, το κατάλαβεσαι» ε? Και μου είπε ότι δεν ξέρω τι σημαίνει γονεοποιημένο παιδί. Θα ψάξω να δω τα βίντεο σου να το δω και του στείλα links. Και μετά μου στείλει ένα άλλο update ο φίλο, ε, σχολιάζοντα ε, όλα αυτά που είχαμε συζητήσει, Θέλω να πω πω ω παιδιά, νέοι και μεγαλύτεροι, όλοι μα μέχρι να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε σωστά, τι είναι το σωστό, θα μου πει, μπορούμε να γίνουμε άκαρδοι, σκληροί και απάνθρωποι και να πληγώσουμε λίγο ή ανεπανόρθωτα κοντινού μα ανθρώπου ή αγνώστου. Και γι' αυτό είναι φοβερά σημαντικό και αξιοθαύμαστο αυτό που κάνει. Εγώ, παρότι είχα μια μάνα με κατάθλιψη και με κληρονομικότητα σε μεγάλο βαθμό, δεν ξέρω πολλά από ψυχολογία. Από μικρό παιδί παρατηρούσα τις πράξει των άλλων, τα λάθη του και τι συνέπειε των λαθών του και μέσα από αυτά διορθώνω τον εαυτό μου. Πόσε φορέ είπα θα μπορούσα να είχα κάνει κι εγώ αυτό το λάθο. Και πόσε φορέ ήμουν τυχερό που είδα κάποιο μου με πρόλαβε με δίδαξε και με διόρθωσε μέσα από το λάθος του. Έτσι προσπαθώ να σμιλέψω τον εσωτερικό μου κόσμο, προσπαθώντας όχι για το τέλειο, αλλά για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Αλλά το πρόβλημα είναι πως αυτός ο εσωτερικός κόσμος δεν ήταν ακατέργαστος, αλλά ήδη σμιλεμένος με τα στερεότυπα, τις φοβίες, τις προκαταλήψεις, τις παθογένειες μιας κοινωνίας, της επαρχιώτικης, τη οποιαδήποτε πατριαρχική σημεία δεν έχει σημασία. Αγάπη μου, είναι όλε πατριαρχικέ συγκοινωνίε στην Ελλάδα και στην Κύπρο τουλάχιστον. Δεν αρκεί μόνο να λιάνει τι γωνίε, αλλά και να βρει και θράψματα που έσπασε το καλάμι για να συμπληρώσει τα κενά σου. Επειδή μου είπε πω θε να κάνει βίντεο το αρχικό μου post, που με μεγάλη χαρά θα περιμένω να το δω, σου γράφω και λίγα σκόρπια πράγματα για μένα που δεν ξέρω αν συνδέονται ή αν μπορεί εσύ να βρει κάποια σύνδεση με το γεγονό πω αναγκαζόμουν να κρατάω κρυφή την ομοφιλοφιλία μου. Κυρίω θα βασιστώ σε λόγια που έχουν μπει για μένα τρίτη, είτε άμεσα σε μένα, είτε έμμεσα σε κάποιον άλλον και μου μεταφέρθηκε μετά. Όχι γιατί πλέον με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, αλλά γιατί θα ήθελα να είμαι όσο περισσότερο αντικειμενικό μπορώ και να μην πλέξω ένα εγκομιαστικό κείμενο για μένα που στην τελική θα ήταν κουραστικό και παντελώ άχρηστο να το διαβάσει. Είμαι το μικρότερο εγγόνι και από την οικογένεια τη μητέρα μου και από αυτήν του πατέρα μου. Δεν γνώρισα σχεδόν καθόλου παππούδε και γιαγιάδε. Δεν ξέρω, μπορώ να καταλάβω το συνέστημα τη θαλπορή τη γιαγιά που λέει παραμύθια, κάνει τα χατήρια και είναι φύλακα άγγελο. Η φύση όμω για να διορθώσει την αδικία τη μου χάρισε μια εξαιρετική μάνα, έναν άγγελο πηγή και πολλοί κόσμοι μου λέει πω τη μοιάζω και σε εμφάνιση και σε χαρακτήρα. Δεν έχω καλύτερο κοπλιμέντο από αυτό. Αν και δεν νομίζω, είμαι σίγουρο δηλαδή πω δεν ισχύει. Η μάνα μου ήταν η προσωποποίηση του καλού, αγαθού ανθρώπου και είναι εκείνη που με έμαθε να σέβομαι κάθε άνθρωπο. Κρατούσε δεμένη την οικογένεια και γινόταν θυσία για κάθε άνθρωπο. Μήπω ήταν και λίγο σε εξαρτώμενη η μαμά σου, μήπω λέω. Δεν ήμουν ποτέ μαμάκια, αλλά οφείλω να αποδώσω ένα φόρο τιμή σε έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν πέρασα ούτε μια κακιά στιγμή. Ο πατέρα μου ήταν καλό, μα αγαπούσε, φρόντιζε να μην μα λείπει τίποτα, αλλά φαντάζομαι έτσι είναι οι περισσότεροι πατεράδε, όχι, δεν είναι. Και οι δύο γονεί μου ήταν ιδιαίτερο κοινωνικοί και ο πατέρα μου ιδιαίτερα γνωστό στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Πράγμα που σημαίνει πω και εμένα με γνώριζε αρκετό κόσμο που εγώ δεν τον ήξερα. Τόσα χρόνια μετά το θάνατό του, και ακόμα η ζωή μου και οι διεκπαιρεώσει σε διάφορε υποθέσει προβλήματα λύνονται πιο εύκολα και γρήγορα χάρη στο καλό που άφησε. Ε, αυτά είναι τα καλά που έχουν οι μικρέ κοινωνίε, τα κακά είναι ομοφοβία. Σαν παιδάκι όμω δεν ήμουν γνωστό μόνο λόγω του πατέρα μου, αλλά και εξαιτία τη φήμη που είχαν μεταδώσει οι δασκαλί μου σχετικά με την αξυπνάδα μου. Ξέρει τι είναι να είσαι 9-10 χρονών και να σε θεωρεί μια ολόκληρη κοινωνία μερικών χιλιάδων ανθρώπων ιδιαίτερα έξυπνο και να περιμένει από σένα να μην αποτύχει. Μπορεί να ξέρω, δεν ξέρω. περισσότερων χιλιάδων ίσω. Ή μάλλον καλύτερα να περιμένει να, απο... να, περιμένει αποτύχει όσο τίποτα άλλο. Ναι, το έχω βιώσει. Ήμουν όμω από τότε τόσο εγωιστή και δεν υπήρχε περίπτωση να δώσω σημασία τι περιμένουν και τι όχι από μένα. Το σχολείο και το θεωρητικό διάβασμα με κούραζαν και έβγαλα 12 τάξει στο σχολείο με πολύ καλού βαθμού, χωρί να διαβάσω ούτε μια φορά Ενώ δεν άφησα ποτέ και το περιθώριο στου γονεί μου να με διαβάσουν στο σπίτι. Ο πατέρα μου τεμπέλη με ανέβαζε, τεμπέλη με κατέβαζε και μπούφο που ενώ έχω μυαλό δεν το εκμεταλλεύομαι και δεν το χρησιμοποιώ για να διαβάσω. Μα δεν μπορούσα να διαβάσω. Αδυνατούσα να συγκεντρωθώ και να αποστηθήσω. Ούτε καν για τι πανελίνε εξετάσει διάβασα κάτι θεωρητικό. Μόνο αργότερα στο Πανεπιστήμιο αναγκάστηκα να διαβάσω κάποια μαθήματα και ομολογώ πω η διαδικασία για μένα ήταν μαρτύριο. Μέχρι σήμερα έχω δώσει σε αρκετού πανελλαδικούς γραπτού διαγωνισμού του Δημοσίου και σε όλου έχω πετύχει με καλή μέτρια σειρά, χωρί όμω ποτέ να διαβάσω. Άρα είσαι αυθεντικά έξυπνο. Εμεί διαβάζαμε πάντω. Προφανώ είχα και έχω κάποια μαθησιακή δυσκολία. Αλλά δεν είναι η έξυπνα που με εννοεί και γι' αυτό δεν μπορούσα να διαβάζει τα θεωρητικά μαθήματα. Αλλά δεν είναι η ξυπνάδα που με βοήθησε να έχω επιτυχίες, αλλά νομίζω η παρατηρητικότητα και η εξαιρετική μεγάλη μου περιέργεια να μαθαίνω για τον κόσμο. Η παρατηρητικότητα και η περιέργεια για να μαθαίνει είναι στοιχεία τη ξυπνάδα. Τη διανοητική ξυπνάδα. Στο σπίτι διάβαζα πολλέ ώρε εγκυκλοπαίδειε, άτλαντε, επιστημονικά βιβλία, εφημερίδε, αλλά και κόμιξ, γκόσσι, παθλητικά περιοδικά και εφημερίδε, ακόμη και βιβλία μαγειρική, θρησκευτικά, νεροκρίτε και άλλα. Σε αυτό ταιριάζουμε. Και εγώ ότι έβρισκα, διάβαζα, αλλά δεν έβρισκα στο σπίτι γκόσσι, ούτε νεροκρίτε, με τίποτα. Και αν το μόνο πράγμα που έχω καταφέρει στη ζωή μου είναι το πτυχίο μου, ακόμη και σήμερα πάρα πολλοί δεν την ευκαιρία να μου υπενθυμίζουν πόσο έξυπνο είμαι τρομερά αγχωτικό για έναν άνθρωπο που ούτε νιώθει ούτε είναι ιδιαίτερα έξυπνο. Μια εξυπνάδα εντό αγωγικών που ω παιδί μου χάρισε μόνο ευθύνε είτε στο σχολείο, είτε στην οικογένεια, είτε σε δραστηριότητε, είτε στο παιχνίδι. Καθώ όλοι, όλοι όχι απλώ υπολόγιζαν τη γνώμη, αλλά και πολλέ φορέ βασίζονταν και πάνω μου. Κάτι που εμπολί συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Μήπω δεν σε άφησαν να ζήσει την παιδική και εφηβική σου ηλικία με το να περιμένουν πολλά από εσένα. Αντιθέτω, αναγνωρίζω πω το χαμόγελό μου κερδίζει του άλλου. Με τέτοιο χαμόγελο, όλε οι πόρτε θα είναι ανοιχτέ για σένα, μου είχε πει μια καθηγήτρια μου στο πανεπιστήμιο λίγο πριν την αποφύτιση. Και πράγματι, δεν έχω παράπονο. Το χαμόγελό μου με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Ακόμη και αν αρκετοί με κατηγόρησαν ότι δεν ήμουν αρκετά λυπημένο σε στιγμέ που θα έπρεπε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αστυνομία χαμογέλου και γέλιου, δικαιόμαστε να χαμογελούμε και να γελάμε. Μερικέ φορέ χαμογελούμε και από νευρικότητα. Άντε. Ναι, ακριβώ αυτό μου είπε κάποια στην κυρία του πατέρα μου. Θα έπρεπε να είσαι λυπημένο και όχι να χαμογελάσμα. δεν είναι όλα τα χαμόγελα, χαμόγελα χαρά. και εκεί χαμόγελο κατανόηση, συμπόνια. Το χαμόγελο μου έδειξε και μου άνοιξε το δρόμο προ την επαγγελματική επιτυχία. Αν και στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, δεν μπορεί ποτέ να είναι κανεί σίγουρο πω είναι επιτυχημένο μέχρι να συνταξιδευτεί. Σωστό κι αυτό. Κατά τα άλλα, για του φίλου μου, είμαι ένα εκοκεντρικό ζαμανφουτίστα. Ζαμανφουτίστα σημαίνει που δεν τον νοιάζει τίποτα. Ζαμανφού, δεν με νοιάζει τα τέτοια μου. Και χιουμορίστα, που καμιά φορά το παρακάνει όμω. Φλίαρο και εγκρινιάρη κατά διαστήματα που προσπαθεί πάντα να δικαιολογήσει του άλλου. People pleasing. Από τρίτου που δεν με ξέρουν καλά ή με ξέρουν και καλύτερα, έχω ακούσει ένα σωρό. Αλαζόνα, σνόμπ, υπερόπτη, βλάκα, γελίο κακομαθημένο, πλουσιόπεδο. Αυτό αντικειμενικά είναι άκυρο και άλλα. Δεν έχω ιδέα πού μπορούν να σε βοηθήσουν όλα αυτά που σου έγραψα. σω να έχασε και τον χρόνο σου διαβάζοντά τα. Όχι, δεν έχασα τον χρόνο μου. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να δούμε έτσι τι σκέψει που έχει για τον εαυτό σου και πώ ένα άνθρωπο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσα από τα μάτια των άλλων. Σε ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο. Δεν ήταν απαραίτητα αυτά τα τελευταία που με έγραψε, αλλά ξαναλέω δεν είναι και άχρηστα. Με την έννοια του ότι ε, είναι αλήθεια ότι ο καθένας έχει και μία γνώμη για μας. Και πολλές φορές όταν είμαστε ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι, η γνώμη των άλλων επηρεάζει και τη δική μας γνώμη για τον εαυτό μας. Και γι' αυτό το λόγο φίλος Λόγω ψυχοσυναισθηματικής ανοριμότητας παρόλης της ευφίας, εγώ αν διακρίνω την ευφία σου και στον τρόπο που γράφεις, παρόλης της ευφίας, λόγω συναισθηματικής ανοριμότητας και λόγω του ρόλου του γονεοποιημένου παιδιού που είχε αναλάβει στην οικογένεια και πριν και μετά το θάνατο του πατέρα σου, σε καθυστέρησε από το να διεκδικήσεις το δικό σου δικαίωμα στη ζωή σου όπως τη θέλεις και όπως την ορίζεις εσύ το να βγεις από την τουλάπα ισοδυναμεί με όλες τις πνευματικές επαναστάσεις που προσπαθούμε να κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Κατά τη γνώμη μου, δεν βγαίνουν μόνο οι ομοφιλόφιλοι άνθρωποι από την ντουλάπα όταν κάνουν coming out, αλλά και τερόφιλόφιλοι άνθρωποι βγαίνουν από την ντουλάπα όταν ανακαλύψουν επιτέλους ποιοι πραγματικά είναι και όταν δηλώσουν στο περιβάλλον τους, είτε με πράξεις, είτε με λόγια, είτε και με τα δύο, αυτός ο άνθρωπος είμαι, αυτό τον τρόπο ζωής θέλω να ζω και σε ενημερώνω. Δεν ζητώ την αδειά σου, δεν ζητάω συγγνώμη, δεν απολογούμε για το ποιο είμαι, σε ενημερώνω. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία, την ιδιαίτερη δυσκολία που έχει η αποκάλυψη του ερωτικού προσανατολισμού σε μια κοινωνία εξαιρετικά συντηρητική όπως αυτή στην οποία μεγάλωσες εσύ. Το αντιλαμβάνομαι. Το καταλαβαίνω. Και καταλαβαίνω και γιατί γράφεις ότι δυστυχώς εγώ δεν ήμουν αθυλιπρεπής. Με την έννοια ότι αν ήσουν αθυλιπρεπής δεν θα μπορούσες να το κρύψεις και έτσι θα αναγκαζόσουν λόγω συνθήκων πιο νωρίς να παραδεχθείς και εσύ ο ίδιος ότι είσαι ομοφιλόφιλος. Όλες εκείνες οι φορές που βγήκες με κοπέλες με προβληματίζουν ρε φίλε. Με προβληματίζουν. Με προβληματίζουν γιατί πολύ συχνά λαμβάνω email από κοπέλες οι οποίες μου μιλάνε για ραντεβού που έχουν βγει τα οποία δεν ευδοκίμησαν και δεν προχώρησαν και για φλερ τα οποία τις άφησαν στα κρύα του λουτρού με γκόστινγκ συναισθηματικό. Και όπως σου είπα και προηγουμένως διαβάζοντας αυτό το κομμάτι εκεί ακριβώς έγκυται η ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα που ενώ νόμιζες ότι με αυτόν τον τρόπο προστάτευες τις αδερφές σου στην ουσία έβαζες σε συναισθηματικό κίνδυνο άλλες κοπέλες. Με πολύ αγάπη και γνιάξιμο σου γράφω. Υπάρχει αυτό το στοιχείο του οικοκεντρισμού. Υπήρχε τουλάχιστον μέχρι σήμερα τώρα που επιτέλους ένιωσε καλά με τον εαυτό σου, τώρα που επιτέλους άνοιξε το στόμα σου και μίλησε στις αδερφές σου και στον κοινωνικό σου περίγυρο και εναγκαλίστηκες τον ερωτικό σου προσανατολισμό ή την ερωτική σου ταυτότητα όπως την αποκαλείς, τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία, καμία απολύτως δικαιολογία να θυσιάζεις τα συναισθήματα άλλων ανθρώπων προκειμένου να συνεχίσεις τη δική σου συγκάλυψη. Είμαι αυστηρή μαζί σου. Ξέρω ότι δεν το περιμένεις. Αλλά αυτή τη στιγμή μου έρχονται στο μυαλό ένα σωρό κοπέλες που μου έχουν γράψει email για τέτοια ραντεβού όπως αυτά που βγαίνεις εσύ με τις άλλες με τις κοπέλες που, που βγαίνει και συχνά. Και με τον ίδιο τρόπο υπάρχουν και άντρε οι οποίοι βγαίνουν ραντεβού με κοπέλε που θεωρούν ότι οι κοπέλε αυτέ είναι ετεροφιλόφιλε και οι κοπέλε όμω είναι ομοφιλόφιλες και βγαίνουν ραντεβού με άντρε για να συγκαλύψουν και να κρύψουν τον ερωτικό του προσανατολισμό. Λοιπόν, στη δική σου την περίπτωση, λόγω των ιδιαζουσών συνθήκων της υγείας του πατέρα σου και της μητέρας σου και της γονιοποίησης που ανέλαβες. Καταλαβαίνω αυτά που συνέφεραν. Τώρα όμως ξεκινάει μια καινούρια ζωή. Με υπευθυνότητα, με ελευθερία, επιτρέπεις πλέον στον εαυτό σου να ζει και επιτρέπεις και στους άλλους να υπάρχουν χωρίς να έχεις οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί τους που να μην είναι ειλικρινής. Δεν είναι ειλικρινής επικοινωνία να φλερτάρεις μια γυναίκα, ενώ είσαι γκέι. Δεν είναι ειλικρινής επικοινωνία να βγαίνεις μια ραντεβού με μια γυναίκα, ενώ είσαι γκέι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το email σου, γιατί θεωρώ ότι θα είναι χρήσιμο σε ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται αν θα κάνουν coming out και στην ηλικία που είσαι, είσαι λίγο μικρότερο από μένα. Ε, στην εποχή μα όμω, στη δική μα τη γενιά, ήταν πολύ πιο δύσκολο να κάνει κάποιο coming out ε, α, α, από ό,τι είναι σήμερα. Και όπως πολύ έτσι σοφά το εντόπισε, ε, κάποιοι άνθρωποι που ήταν πιο ανδροπρε... Ανδρο, κάποια κορίτσια που ήταν πιο ανδροπρεπή, και κάποια αγόρια που ήταν πιο πρεπεί, ήταν πιο εύκολο να γίνει κατανοητό από τους γύρω τους ότι είναι ομοφυλόφιλοι και αυτό διευκόλυνε το coming out τους, παρόλο που έτρωγαν και μπούλινγκ. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Όμως πραγματικά δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί τόσο πολύ το τι θα πει ο κόσμος, τόσο πολύ το τι θα πει η αδερφή μας, το τι θα πει ο αδερφός μας τόσο πολύ το τι θα πει ο κόσμος για την αδερφή μας αν εμείς πούμε την αλήθεια ότι είμαστε ομοφιλόφιλοι. Είσαι ομοφιλόφιλος, δεν το έκανες επίτηδες. Δεν... Το να είσαι ομοφιλόφιλος δεν, δεν είναι κάτι κακό. Δεν έκανε κάτι κακό εσύ να είσαι ομοφιλόφιλος, οπότε αν το έλεγες όταν ήσασταν στα φοιτητέ στην Αθήνα θα πάθαινε κάτι κακό η αδερφή σου. Ίσα ίσα που αν το έλεγε τότε που είσαι στην Αθήνα, Μπορεί η αδερφή σου να προστατευόταν από τι κακέ επιλογέ που έκανε στι σχέσει τη έπειτα. Γιατί όταν γίνεται γνωστή μια ιδιαιτερότητα που έχουμε εμεί ή κάποιο άλλο πρόσωπο στην οικογένειά μα, το ότι όλοι οι ψεύτικοι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι που λειτουργούμε στεγανά στο μυαλό του, θα αποκαλυφθούν και θα γλιτώσουμε από αυτού. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή και μόνο αυτή. Ευχαριστούμε πολύ για το μοίρασμα. Ένα αισιόδοξο μοίρασμα σε μάλλον σαν λιγάκι. Σε μάλωσα λιγάκι, αλλά να παρακολουθήσει καθημερινά τα βίντεο και θα καταλάβει. Θα καταλάβει γιατί σε μάλωσα λιγάκι. Και εφόσον έχει μπει στη διαδικασία να δει, είμαι σίγουρη ότι δεν τα έχει δει όλα τα βίντεο, γιατί όταν σου έγραψα για γονιοποίηση, με ρώτησε τι είναι. σω έχει δει περισσότερο τα βίντεο που νιώθει ότι σε ενδιαφέρουν. Αλλά επειδή σε αυτό το κανάλι κάνουμε μία ψυχοεκπαίδευση, η οποία είναι καθημερινή, Βρίσκω την ευκαιρία τώρα να το πω Ακόμη και αν το θέμα ενός βίντεο Το τίτλος του ή η περιγραφη του Μας κάνουν να θεωρήσουμε ότι δεν μας αφορά Σε όλα τα βίντεο υπάρχουν στοιχεία Τα οποία βοηθάνε όλους τους ανθρώπους που ψυχοεκπαιδεύονται Να πάνε μπροστά Σε ευχαριστούμε πολύ για το μοίρασμα Σε ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία Που μας έδωσες να μιλήσουμε για αυτά που μιλήσαμε Και με για η νέα σου ζωή